μετά ταύτα εξαναστήσεται και ανταποδώσει αυτής, και το ανταπόδομα αυτών εις κεφαλήν αυτών αποδώσει. Δηλαδή, έπειτα θα σηκωθεί ο Κύριος και θα αποδώσει στους αμαρτωλούς το δίκαιον ανταπόδομα. Ναι, στο κεφάλι τους θα ξεσπάσει την τιμωρία. Εάν τον ελεήμονα, αγαπητοί μου, φυλάτει ο Κύριος και τον προσέχει ως κόρη οφθαλμό, τον αμαρτωλόν άνθρωπο, τον ανελεήμονα άνθρωπο, τον ασεβή, τι θα τον κάνει? Βέβαια ο Θεός δεν αμνηστεύει κανέναν άνθρωπο όταν αμαρτάνει, πλην αν υπάρξει μετάνοια, που αναφέρει ο επόμενος στίχος που θα δούμε στη συνέχεια. Τότε θα έλθει η δικαία τιμωρία του Θεού. Προσέξτε, ο Θεός ελεεί, ο Θεός και τιμωρεί, και εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μέλλοντα κόσμο, στη μέλλουσα ζωή. Είναι αίρεσης, και σας έχω ειδοποιήσει κάποιες φορές σε κάποιες άλλες ομιλίες μας, στην εποχή μας υπάρχει ένα κλίμα, ένα θεολογικό κλίμα, και ας φυλαγόμεθα, που θέλουν να παρουσιάζουν τον Θεό μόνον ως αγάπη, όχι ως δικαιοσύνη. Μόνον ως αγάπη. Αυτό είναι το φοβερό, διότι ο Θεός είναι αγάπη τόσο όσο και δικαιοσύνη. Δεν ελαττώνεται το ένα χαρίν του άλλου. Μπορεί κάποια στιγμή να υποχωρεί το ένα έναντι του άλλου. Φέρει πει, ποιος είναι αυτός ο χρόνος μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού? Η πρώτη παρουσία και η δεύτερη παρουσία είναι ο χρόνος της αγάπης και του ελέους του Θεού, χωρίς εννοείται να μένει ανενέργητη δικαιοσύνη. Όταν όμως θα τελειώσει η ιστορία, τότε η αγάπη του Θεού δεν θα εκδηλούνται πλέον, αλλά μόνον η δικαιοσύνη. Αυτό από μακροθυμία προς τους ανθρώπους το κάνει ο Θεός. Προσέξτε λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη όσο και δικαιοσύνη. Ποτέ μη λέμε, α, ο Θεός είναι αγάπη, θα συγχωρήσει. Ναι, εφόσον μετανοήσεις βέβαια. Και μετανοώ σημαίνει δεν επανέρχομαι στις παλιές μου καταστάσεις. Δεν μπορείς όμως να μαρτάνεις και να λες ότι ο Θεός θα σε συγχωρεί, γιατί είναι αγάπη και εξακολουθείς να μαρτάνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι παράλογο. Ώστε και στην παρούσα ζωή ο Θεός δείχνει και την αγάπη του και τη δικαιοσύνη του. Πιο πολύ δείχνει την αγάπη του. Υπάρχει μετάνοια στον Άδη? Όχι. Τώρα υπάρχει μετάνοια? Ναι. Γι' αυτό σας είπα, πιο πολύ δείχνει την αγάπη του. Έχουμε δείγματα τιμωρίας του Θεού και σε λαούς και σε άτομα όταν αμαρτάνω? Ναι. Αλλά πιο πολύ όμως τη μακροθυμία του. Λοιπόν, εδώ λέγει το χωρίο, ότι μετά ταύτα εξαναστήσεται και ανταποδώσει αυτής, θα σηκωθεί και θα ανταποδώσει σε εκείνους οι οποίοι ασεβούν. Εκείνο το εξαναστήσεται δείχνει τον Θεό σαν να κοιμάται, ως υπνώτοντα. Εξάλλου πολλές φορές το φαίνεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. «Κύριε, σήκω», λέει ο ψαλμωδός ή κάποιος δίκαιος, «ξύπνα, σήκω». Ακόμη μάλιστα θυμηθείτε κάποιους ψαλμικούς στίχους στη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, αλλά και στην Καινή Διαθήκη πια το έχουμε σαν εικόνα, όχι πλέον σαν πρόταση. Όταν χάνονται, πνίγονται τροποντινά οι μαθητές των πλοιάριων και λέγουν εις τον Κύριον, «επιστάτα απολύμεθα». Εκείνος εκοιμάτω. Αυτό είναι μία εικόνα που δείχνει ότι ο Χριστός κοιμάται.
Δηλαδή πού είσαι Κύριε, δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν βλέπεις πως οι εχθροί σου επικρατούν και λοιπά. Μοιάζει ότι κοιμάται, δεν κοιμάται. Αλλά μακροθυμεί. Ωραιότατα στην αγιογραφία έχουμε τον μικρόν Ιησούν να κοιμάται. Ο αναπεσόν, γνωρίζετε την περίπτωση, ο αναπεσόν που ζωγραφίζεται στους ναούς στην είσοδο απάνω από την πόρτα την κεντρική, ο αναπεσόν, αυτός που έπεσε να κοιμηθεί, είναι από μια προφητεία του Ιακώβου προς τον Ιούδα το γιο του, για τον απόγονό του το Μεσσία, έπεσε να κοιμηθεί. Και εκεί βλέπετε, βάζει το χέρι του έτσι στο κεφαλάκι να κοιμηθεί, αλλά έχει τα μάτια ανοιχτά, που σημαίνει μοιάζει ότι αδιαφορεί, μοιάζει ότι κοιμάται, βλέπει πολύ καλά. Ο Θεός κοιμάται, αν είναι δυνατόν πότε. Λοιπόν, εξαναστήσεται, που δείχνει ότι θα σηκωθεί από τον ύπνο, και έρχεται τώρα να τιμωρήσει. Πότε τιμωρεί? Όταν βρίσκει την αμετανοησία. Όταν ο Κύριος δει την αμετανοησία, είτε σε πρόσωπα είτε σε στο λαό του, τότε τιμωρεί. Λέγει ο προφήτης Ιωήλ στο 4ο κεφάλαιο της προφητείας του: «Και ταχαίως ανταποδώσω το ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών». Γρήγορα, λέγει, θα δώσω εκείνο που κάνατε στο κεφάλι σας. Και ο ψαλμωδός λέγει: «Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται». Δηλαδή πέφτει στο κεφάλι σου εκείνο που έκανες, στο δικό σου το κεφάλι. Και αυτό ομοίως ο λαός το γνωρίζει πολύ καλά, που λέμε ότι στο κεφάλι του να πέσουν αυτά και στο κεφάλι του πέφτουν. Εκείνος που κάνει ό,τι κάνει, στο κεφάλι του πέφτουν. Είναι έκφραση βασικά αγιογραφική. Και η τιμωρία δεν είναι μόνο στον παρόντα αιώνα, αλλά είναι και στον μέλλοντα αιώνα. Δηλαδή μετά την κρίση θα έχουμε την τιμωρία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σε αυτό, στον εαυτό σου, οργήν εν ημέρα οργής». Ποια είναι αυτή η ημέρα της οργής? Είναι η κρίση. «Και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, ότι αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού». Και θα αποδώσει τον καθέναν σύμφωνα με τα έργα του. «Τις μεν καθυπομονήν έργου αγαθού δόξαν, και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσιν ζωήν αιώνια. Τις δε», ημέν δηλαδή αγαθή, ό,τι σας διάβασα, «τις δε εις τους άλλους, τις δε πειθωμένη στη αδικία, θυμός και οργή». Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, ότι εδώ έρχεται ο Θεός να τιμωρήσει. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη του Θεού. Κανείς. Στο 12ο κεφάλαιο του Δανιήλ γράφονται για αυτά τα έσχατα καταπληκτικά πράγματα. Το εκπληκτικότερο είναι ότι γίνεται αναφορά στην Ανάσταση των νεκρών και αναφορά στην κρίση. Αξίζει κάτι να σας διαβάσω από εκεί. Είναι στο 12ο κεφάλαιο. «Και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται». Εκείνο το «πολλοί» σημαίνει οι πάντες, όπως
που λέγει εκεί ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, το αίμα του που χύνεται δια τους πολλούς, για όλους χύνεται, με τη διαφορά πως δεν γίνεται δεκτόν από όλους. Είδατε τι λέγει, των καθευδόντων εν γης χώματι, αυτοί που κοιμώνται εις το χώμα της γης. Είδατε, καθευδόντων, γιατί το ρήμα κοιμούμε καθεύδω προϋποθέτει ξύπνημα, και συνεπώς εδώ έχουμε το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Και αυτοί λοιπόν που θα αναστηθούν, εγερθίσονται, ούτι η ζωή είναι αιώνιον και ούτι εις ονειδισμόν και εις εσχήνην αιώνιον. Οι μεν θα αναστηθούν για να έχουν την αιώνιον ζωή, ή δε για να έχουν το αιώνιον όνειδος και την αιωνία εσχήνην. Και τελειώνει το κεφάλαιο κατά τον τρόπο που τελειώνει και το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αξίζει, ακούστε. Εκλεγώσει και εκλευκανθώσει και πυροθώσει και αγιασθώσει πολύ, έως τότε που θα γίνουν αυτά. Εκλεγώσει, θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι και θα λευκανθούν δια των θλίψεων και θα περάσουν από φωτιά, πυραθώσει, το πει με ύψιλον, θα αγνιστούν ως διαπυρός, όπως είναι το μαρτύριο, και αγιαστώσει πολύ και θα αγιαστούν πολύ. Από την άλλη μεριά, και ανομίσως είναι άνομοι και θα ανομίσουν οι άνομοι και ου συνήσους οι πάντες άνομοι και δεν θα συνέλθουν όλοι οι άνομοι. Εδώ προϋποθέτει ότι κάποιοι θα μπορούσαν να μετανοήσουν, και οι νοήμονες συνήσους είναι. Εκείνοι που είναι έξυπνοι, αυτοί θα καταλάβουν. Αλλά εδώ σας έλεγα και την περασμένη φορά, ποιοι είναι εκείνοι που είναι έξυπνοι? Κατά την Αγία Γραφή η ευφυΐα δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε, αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος, πιάνει πουλιά στον αέρα και είναι εφευρέτης ή ό,τι άλλο. Βέβαια δεν υποτιμάται η περίπτωση αυτή της ευφυΐας, είναι δυνάμει της εικόνας του Θεού που έχουμε μέσα μας. Αλλά ευφυΐα κατά την Αγία Γραφή είναι να καταλαβαίνεις τι θέλει ο Θεός. Εκείνο το μπήκες που λέμε σε κάποιον, με συγχωρείτε, μπήκες ή το κατάλαβες, λέμε σε κάποιον. Κατάλαβες τι θέλει ο Θεός? Εάν το κατάλαβες, είσαι έξυπνος. Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέει οι νοήμονες, αυτοί που έχουν νου και καταλαβαίνουν, συνήσουσι. Αν το θέλετε, η Αποκάλυψη έτσι τελειώνει, με μια θαυμασία αντιστοιχία. Ακούστε πως: ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ώστε ο μεν ρυπαρός ας γίνεται πιο ρυπαρός αφού το θέλει, αλλά και ο δίκαιος και ο Άγιος ας γίνεται πιο Άγιος από ό,τι είναι. Είναι γνωρίσματα των εσχάτων αυτά. Γι' αυτό εδώ κάνω μία έκκληση στην αγάπη σας και θα παρακαλέσω πολύ να το καταλάβετε. Μη λέμε ότι μας επηρεάζει η κοσμική ζωή και ό,τι άλλο που υπάρχει στην εποχή μας, οι ποικίλες σιρήνες που τραγουδούν πλανερά τραγούδια. Αντιθέτως, θα πρέπει να γινόμεθα αγιότεροι και αγιότεροι για να μπορούμε να αντέξουμε. Μόνο εκείνος που γίνεται αγιότερος θα αντέξει. Εκείνος που γίνεται χαλαρότερος φυσικά δεν είναι δυνατόν να αντέξει. Ο Δανίλη, δεν θέλω να σας έλεγα αλήθεια, σας το είπα και προηγουμένως,
πρώτης ομιλίας, έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι πολύ κοντά. Έχουμε αυτή την αίσθηση. Και αυτό είναι θέμα κατά Θεόν ευφυΐας, κατά Θεόν νοήσεως. Να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά είναι κοντά. Ο Δανίλη έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Και όταν του είπε ο άγγελος αυτά, του έβαλε την προφητεία, του υπόθηκε το εξής: «Και εσύ δεύρω και αναπαύω, έλα τώρα να αναπαυθείς». Δηλαδή δεν θα γίνουν στις ημέρες σου αυτά, θα πεθάνεις. Αυτό θα πει «δεύρω και αναπαύω». Έτι γαριμέρε και ώρα εις αναπλήρωση συντελείας, θα περάσει καιρός και καιρός που θα γίνουν αυτά. Ακούστε, καιρός και καιρός που θα γίνουν αυτά. Και αναστήσει εις τον κλήρον σου η συντέλεια ημερών. Και τότε θα αναστηθείς κι εσύ μαζί με τους ομοίους σου, όταν θα τελειώνει ο κόσμος. Τώρα όμως αργεί να τελειώσει ο κόσμος. Ακούστε, υπάρχουν ημέρες και ώρες, αργεί να τελειώσει ο κόσμος. Τον 6ο αιώνα π.Χ. πριν από 2600 χρόνια, 500 τόσα. Αντίθετα, στην Αποκάλυψη, έτσι τελειώνει η Αποκάλυψη, όπως και τελειώνει το βιβλίο του Δανίλη. Εκεί περίμενε, ού θα πεθάνεις, μην περιμένεις. Στην Αποκάλυψη, ο γάρ καιρός εγγύσεστην, γιατί ο καιρός είναι κοντά, ιδού έρχομαι ταχύ, να έρχομαι γρήγορα, λέγει ο μαρτυρών ταύτα. Εκείνος που δίνει τη μαρτυρία αυτά λέγει, ναι έρχομαι ταχύ, ναι έρχομαι γρήγορα. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε την αίσθηση του ταχαίως. Εδώ όμως στην Καινή Διαθήκη έχουμε την αίσθηση του ταχαίως. Και όπως λέγει σε ερμηνευτής ο Μπρατσιώτης συγκεκριμένα, ότι αισθανόμεθα τον καλπασμό των γεγονότων. Πως ακούμε τα πετά, ας πούμε, τα από εδώ του αλόγου, τα από εδώ, ξέρω εγώ πως τα λένε, με τα πέταλά του που χτυπάει το λιθόστρωτο των δρόμων, και λέμε κοίταξε έρχεται το άλογο ή τα άλογα έρχονται, ακούγεται το ποδοβολητό. Ακούγεται. Έτσι λέγει αισθανόμεθα τα γεγονότα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ένα ποδοβολητό που έρχεται, τα ακούμε, έρχεται, όπως ακριβώς βροντάει η αστράφτη κάπου μακριά, και λέμε έρχεται θύελλα.